Μετά το δεκαήμερο αποκλεισμό, η Χανιόπορτα είναι και πάλι ανοιχτή, καθώς η τοποθέτηση της ειδικής καλωσιάς ολοκληρώθηκε και έτσι οι εργασίες για την αποκατάσταση μπορούν να ξεκινήσουν, ενώ το σημείο είναι και πάλι προσβάσιμο για τους πολίτες, οδηγούς αλλά και πεζούς. Χρειάστηκε να στηθεί μια αρκετά περίτεχνη σκαλωσιά, χρειάστηκε για μερικές μέρες να διακοπεί η κυκλοφορία. Όλα αυτά έγιναν χωρίς πολύ μεγάλη επιβάρυνση συνολική της κυκλοφορίας και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τους συμπολίτες οι οποίοι συνεργάστηκαν πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη σημασία στο έργο. Μην ξεχνάτε ότι η Χανιόπορτα είναι ο κεντρικός κόμβος που υπάρχει για την πόλη του Ηρακλείου, την είσοδο στην παλιά πόλη. Θα κρατήσει νομίζω ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο όμως διευκολύνανε τώρα με το άνοιγμα τη λειτουργία του. Η Χανιόπορτα δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία νωρίς το πρωί, με το δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό που έφτασε στο σημείο, να ευχαριστεί τους δημότες για την υπομονή τους όλο αυτό το διάστημα, ξεκαθαρίζοντας ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο που προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα, θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών στο κομβική σημασία σημείο των Ενετικών Τυχών, στο οποίο καταγράφηκαν προβλήματα στατικότητας. Οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν αποκατάστασης είναι τσιμεντενέσεις και κοχλιώσεις στις υφιστάμενες πέτρες, όπου έχει αποσταθρωθεί το συγκολητικό γωνίαμα με το οπλισμένο σχηρόδημα που είναι μέσα η Χανιόπορτα. Αφορά στην αποκατάσταση αυτού του τοξωτού ανοίγματος που θα γίνει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν τις τσιμεντενέσεις, την αποκατάσταση της λιθοδομής και στο τέλος και την επίστρωση του ισόπεδου τμήματος που συνδέει το τείχος από τις δύο μεριές της Χανιόπορτα. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός πάντως, συνοδευόμενος από τους προέδρους της πρώτης και τρίτης δημοτικής κοινότητας, αλλά και τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, αναφέρθηκε και στο πέρασμα των πεζών, σχολιάζοντας ότι από την ανεπαρκή διάβαση που υπήρχε, βρίσκονται σε συνεννόηση με την αρχαιολογική υπηρεσία για πέρασμα μέσα από την πύλη Παντοκράτορα, που από τη μια θα παρέχει ασφάλεια και από την άλλη θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να απολαμβάνουν την έκθεση που προετοιμάζεται και θα φιλοξενηθεί στο σημείο και αφορά στους 40 αιώνες ιστορίας του Ηρακλείου. Υπάρχει αυτή η στοά, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται και από τους πεζούς και κυκλοφοριακά για την διάβαση πεζή θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αναβαθμίζει και την αίσθηση που έχει ο Ηρακλείωτης για την πόλη του.